Σάντζε, πέρασε για τον Κάλβο. Περνάει εντυπωσιακά τώρα από τη Σταπάντζε, θα γυρίσει από κοντά τώρα το 1-1. Στο 19 η ανόρθωση το ψάξε και το πέτυχε με τον ΕΤΕ. Πέρασε ένα μέσα από 2, έκανε το γύρισμα μόνο. Για να δούμε τι θα θέλει αυτή η φάση. Εκτελεί ο Κάλβο, κεφαλιά περνάει. Ξανά για τον Κάλβο, πάσα στην περιοχή, ευκαιρία με τον Αβουρτζάνια και να τον γκολ, το 3-1 που λυτρώνει την ανόρθωση, διώχνει το άγχος των τελευταίων λεπτών η ανόρθωση, δείτε εδώ ξανά ο Αβουρτζάνια, Τόνι Κάλβο εκτελεί, στέλνει τον Αθανασίου στην μια πλευρά, την μπάλα στην άλλη. Κάλβο λίγα μέτρα φορά, το πλασέ και γκολ 1-0 για την ανόρθωση. Κάλβο, ο Αθανασίου, ο Κάλβο με δεύτερη προσπάθεια γκολ. Στο 33 με τον Κάλβο, ο Αθανασίου πέφτει σωστά, η μπάλα όμως δεν αφού. Τα τελευταία 5 λεπτά είναι πολύ καλός ο ρυθμός της σέντρα, είναι καλή κεφαλιά, στο δοκάρι γκολ. 1-1 για την ανόρθωση με τον Μακρύ. Ο Κάλβο στην σέντρα. Κεφαλιά από το Μακρύ, η μπάλα και βέβαια έχει χτυπήσει μέσα, επειδή υπήρξαν διαμαρτυρίες από τους παίκτες της ΑΕΛ. Κεφαλιά από τον Μακρύ, η μπάλα στα... Ο Κάλβο απευθείας, 2-1 η ανόρθωση. Καταπληκτικό γκολ από τον Τόνι Κάλβο στο 71, παίρνει κούπα το παιχνίδι. Από εδώ θα φάνει καλύτερα, πού πήγε η μπάλα. Ασύλληπτο πραγματικά το φάουλ του Τόνι Κάλβο. Πόσο τυχερή ήταν η ομάδα του 23 και φαντάζομαι εδώ το κόσμο 2-1 στο 31. Η άμυνα του αποελευθύνεται. Η ανόρθωση ανταστά το προβάδισμα με τον Γονσάλβες. Ο Κάλβο αμέσως κάνει κίνηση με το χέρι στο Γονσάλβες να πάρει θέση. Μετάγεται πρώτου Καρλάου, πρώτου Γιώργη του εξερχόμενου και με κεφαλιά καρφώνει την μπάλα στα δίκτυα. Περιμένει την κίνηση από Μακρύ. Πέταξε την παλιά, μπάλα στα δίκτυα από τον Ανδρέα Μακρύ. Στο 52 η ανόρθωση και πάλι κεφάλι στο σκορ για τρίτη φορά στο παιχνίδι. Να κοιτάξτε έξω ένα ελαφρό τσίπημα να περάσει μπάλα κάτω από το σώμα του εξερχόμενου Γιώργη. 3-2 για την ανόρθωση, το 52 απέναντι στον Αποέλ.